Γεια σας παιδιά, είμαι φιλόλογος Μαρία Χρήστου και μαζί θα ασχοληθούμε με το μάθημα της έκθεσης έκφρασης γάμα λυκείου. Ένα όνειρο πολλών ετών γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. Η διαδικτυακή εκπαίδευση δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές από κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Είμαστε παρόντες για να σταθούμε αρρωγή στο δύσκολο έργο των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να μας στείλετε τις απορίες σας, αλλά και να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας μέσα από τα πλουσιότατα αρχεία μας σε όλα τα μαθήματα. Όσον αφορά την έκθεση έκφραση γάμα λυκείου, φτιάξαμε ένα εξαιρετικά χρήσιμο βοήθημα για το μάθημα αυτό, στο οποίο έχει αναλυθεί η θεωρία του μαθήματος αναενότητες με επάρκεια κατανοητά και όσο γινόταν με συντομία, και έχουν γίνει ηχογραφήσεις ένα μάθημα για την πληρέστερη κατανόηση της θεωρίας. Αυτό σημαίνει πως έχετε τη δυνατότητα να ακούτε την παράδοση όσες φορές και όπου θέλετε από το διαδίκτυο. Και βέβαια, ο δάσκαλος ουσιαστικά βρίσκεται κάθε στιγμή δίπλα σας. Είναι μια δυνατότητα την οποία μπορεί να αναπτύξετε και να χρησιμοποιήσετε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε. Εκτός αυτών λοιπόν, υπάρχουν δοσμένα εύστοχα και περιεκτικά θέματα κοινωνικού προβληματισμού για αυτή την τάξη, ενώ οι οδηγίες για την παραγωγή λόγου θα σας μάθουν τεχνικές για να βρίσκετε γρήγορα αυτά που σας ζητούνται. Επίσης, υπάρχουν λεξικά και λεξιλογικές ασκήσεις με τις απαντήσεις τους για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου σας. Το πλούσιο λεξιλόγιο θα είναι εμπόδιο για όλη σας τη ζωή. Ακόμα θα βρείτε ασκήσεις κατανόησης της θεωρίας ιδιαίτερες χρήσιμες για την εμπέδωσή της και σχετικό υλικό που θα σας φέρει σε απόσταση αναπνοής με πρόσωπα και κορυφαίες στιγμές της εποχής μας. Έτσι, οι πνευματικοί σας ορίζοντες θα πλατείνουν ακόμα περισσότερο. Και συνεχίζουμε. Έχει ακόμα ηχογραφημένα κριτήρια αξιολόγησης με τα δεδομένα των πανελληνίων εξετάσεων, κάτι τελείως νέο και πρωτοποριακό. Ακόμα, απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου μαζί με μια περιεκτική παρουσίαση της θεωρίας για τις τελευταίες επαναλήψεις σας. Τέλος, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να μάθετε τις αδυναμίες σας στο μάθημα και να τις διορθώσετε. Μπορείτε να γράψετε έκθεση για κάποια από τα θέματα που θα βρείτε παρακάτω και να μας το στείλετε. Σύντομα θα έχετε τη διόρθωσή της μαζί με ένα βαθμό τον οποίο μπορείτε να πετύχετε στις εξετάσεις, αν φυσικά προσπαθήσετε και ακολουθήσετε τις οδηγίες μας. Εξυπακούετε, σκονάκια και αντιγραφή απαγορεύονται, γιατί απλούστατα δεν θα μάθετε τις δυνατότητές σας. Και τώρα ας δούμε τα θέματα με κάποιες χρήσιμες οδηγίες. Πριν ξεκινήσετε λοιπόν να γράφετε, να διαβάσετε τη μεθοδολογία της έκθεσης, αλλά και τις πληροφορίες για το θέμα που διαλέξατε. Όλα υπάρχουν στο demo για την έκθεση έκφραση γάμα λυκείου. Η έκθεσή σας να έχει 500 λέξεις περίπου, θα αξιολογηθεί σε περιεχόμενο, δομή και έκφραση, και σας επαναλαμβάνουμε ότι το περιεχόμενο έχει άριστα το 10 σε σύνολο 20 μονάδων και βαθμολογείται η κατανόηση του θέματος, η ανάπτυξη, ο ιρμός των νοημάτων, η επιχειρηματολογία και τα παραδείγματα. Η έκφραση
έχει άριστα το 6 σε σύνολο 20 μονάδων και βαθμολογείται η έκφραση, το λεξιλόγιο, η ορθογραφία, η στίξη και γενικά η καλεσθησία, ενώ η δομή έχει άριστα το 4 σε σύνολο 20 μονάδων και εκεί πρέπει να γίνεται ορθή και προοδευτική αποκάλυψη και δικαιολόγηση της προσωπικής θέσης. Τα θέματα μας είναι από τα πρώτα τα οποία θα σας ζητηθούν και στο σχολείο. Ας δούμε την παιδεία. Όλοι συμφωνούν πως η παιδεία μας έχει πολλά αρνητικά στοιχεία, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την αντίδραση των νέων που μπορεί να φτάσει μέχρι την αδιαφορία. Με ποιο τρόπο νομίζετε πως θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα ώστε οι σημερινοί μαθητές να γίνουν αυριανοί πολίτες που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τη δύσκολη πραγματικότητα? Και συνεχίζουμε με τα επόμενα. Είναι σχετικό με την παράδοση. Υπάρχουν δύο ριζικά αντιτιθέμενες απόψεις σχετικά με την παράδοση. Η πρώτη πιστεύει πως αποτελεί ανασταλτική δύναμη για την κοινωνική πρόοδο και η άλλη πως εμποδίζει την αλωτρίωση του λαού μας. Ποια είναι η δική σας τεκμηριωμένη θέση σχετικά με τις δύο αυτές γνώμες? Η παράδοση είχε πέσει και πρόσφατα και στις Πανελλήνιες. Και τέλος ένα θέμα πάρα πολύ επίκαιρο με τη φύση. Η καταστροφή του περιβάλλοντος αποτελεί δυστυχώς πραγματικότητα. Το μέλλον του πλανήτη μας διαγράφεται απειλητικό. Να επισημάνετε τα αίτια αυτής της κατάστασης και να προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης του κακού. Και συνεχίζουμε με το τελευταίο θέμα μας, το οποίο σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρά τις διακηρύξεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία θεωρούνται απαραβίαστα και επιβάλλεται να την χάνουν σεβασμού εκ μέρους της εκάστοτε κρατικής εξουσίας, βλέπουμε καθημερινά να καταστρατηγούνται. Ποια είναι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που συχνά δεν γίνονται σεβαστά και να προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης αυτής της απαράδεκτης κατάστασης? Αυτά είναι τα θέματα μας, Βεβαίως εννοείται πως περιμένουμε τις κρίσεις σας. Τα καλά σας σχόλια μας δυναμώνουν, ενώ μέσα από τα αρνητικά σας γινόμαστε καλύτεροι. Ελάτε λοιπόν σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Έχουμε πολλά να δούμε και να μάθουμε. Άλλωστε, ο σωστά δομημένος λόγος, προφορικός και γραπτός, αποτελεί ένα προσόν που θα σας χρειαστεί σε όλη σας τη ζωή με οτιδήποτε και να ασχοληθείτε. Τις εκθέσεις σας, τις απορίες σας και τις ερωτήσεις σας να τις στείλετε στο email που βλέπετε στην οθόνη σας, ενώ τελειώνοντας όλο το εκπαιδευτικό επιτελείο του Ομίλου Αρνός σας εύχεται καλή χρονιά και επιτυχία. Γεια σας παιδιά!